σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Άγιο Νικόδημο και τον Άγιο Νεκτάριο. Ο πατήρ Αντώνιος Μπιλάλης, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας και παιδαγωγικής, δεινός φιλόλογος, εγκρατής και στην έξω φιλοσοφία, μας παρουσιάζει τώρα τα έργα του Αγίου Νικοδήμου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σε απόδοση στα νέα ελληνικά. Είναι πολύ μεγάλοι Άγιοι και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θεωρείται πατήρ πατέρων, ισοστάσιος των τριών ιεραρχών, μύστης της Χάριτος, κήρυξης της Χάριξτος, θεόπτης και είναι ο θεολόγος των ακτίστων ενεργειών δια των οποίων μετέχουμε στη θεότητα και κήρυξ του ακτίστου φωτός του πανιέρου αυτού θεάματος των Αγίων, των και καθαρμένων από τα ψεχτά πάθη. Είναι, όπως είπαμε, πατήρ πατέρων και κυριολεκτικά η παλαμική θεολογία αποτελεί σύνοψη όλης της πατερικής θεολογίας. Το έργο του υπέρ των ιερών συγχασόντων είναι ένα έργο το οποίο αποτελεί όπως συγκεφαλαίωση και με συνοπτικό τρόπο εκφορά της συσκαστικής νηπτικής θεολογίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι και αυτός ένας πολύ μεγάλος Άγιος, έζησε στα χρόνια της τουρκοκρατίας, τον 18ο αιώνα, αρχές του 19ου πεθαίνει και είναι αυτός ο οποίος φραγίζει το ελληνικό έθνος με τα έργα του κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και αυτός ο οποίος κρατά αναμένει η δάτα του χριστιανισμού και του ελληνισμού στα ζωφερά χρόνια της τουρκοκρατίας. Μάλιστα λέγεται ότι πήγαιναν οι δαίμονες και έλεγαν «αυτός ο γράψας, αυτός ο γράψας», τόσο πολύ με τα βιβλία του ωφέλησε το δούλο ανθρώπινο, το δούλο χριστιανικό γένος, των Ελλήνων και των λοιπόν χριστιανών. Μαζί μας λοιπόν έχουμε τον πατέρα Αντώνιο Μπιλάλη, ο οποίος όπως είπαμε είναι γόνος ιερατικής οικογένειας, είναι συγγενής του πατρός Ευσταθίου Μπιλάλη, του πατρός Νικοδήμου Μπιλάλη, θα τον ξέρετε όλοι, ο οποίος εκοιμήθηκε κυρίω προ δύο ετών, και του πατρός Σπυρίδωνος Μπιλάλη, ο οποίος είναι ένας πολύ βαθύς θεολόγος, ο οποίος θα επιμείνω και πάλι σε αυτό, συνέγραψε το βιβλίο, το εξαιρετικό βιβλίο «Η αίρεση του Φιλιόγκβε», στο οποίο αποδεικνύει με ισχυρή πατερική και θεολογική επιχειρηματολογία ότι ο Φιλιόγκβε είναι αίρεσης και όχι θεολογούμενο, όπως παρουσιάζεται από τους νεωτέρους μεταπατερικούς θεολόγους. Είναι ένα κέριο σημείο, διότι δι' αυτού διαχωριζόμεθα δογματικώς από την Παπική Εκκλησία και το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί δεόντως. Και πρέπει και εμείς οι Ορθόδοξοι να έχουμε συνέστηση ότι αποτελεί μια καινοτομία των Λατίνων, μια αποδεκτή από τη μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η οποία είναι φυσικά η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πάτερ Αντώνιε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας και θέλουμε να μας πρωτού μπούμε στην παρουσίαση των δύο αυτών έργων, να μας πείτε τόσο τα έργα του Αγίου Νεκταρίου όσο και τα έργα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που μπορούν να βρεθούν από τους συνεργάτες, φιλίστορες οι οποίοι θέλουν να τα ερευνήσουν. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πειραιά και τον σεβασμιότατο κύριο Σεραφείμ και τους εκλεκτούς του συνεργάτες. Να μην αναφέρω ονόματα γιατί θα παρεξηγηθεί οποίος να ακούσει το όνομά του, γιατί τους θεωρώ εξίσου όλους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς και συνεργάτες στον αμπελώνα του κυρίου. Να πούμε πάντως ότι αυτά τα βιβλία με την ίδια ακριβώς αγάπη υπάρχουν και στο βιβλιοπωλείο της Πειραϊκής Εκκλησίας στην Αγία Τριάδα, αλλά και σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία μπορούν να αναζητηθούν τα εκκλησιαστικά. Να χρησιμοποιούμε τη λέξη, όπως είπατε πολύ σωστά, για να μην παρεξηγούμαστε, όχι θρησκευτικά, εκκλησιαστικά, όπως ήθελε και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και όπως μας έχει αφήσει παρακαταθήκη και ο Πάτερ Σπυρίδων, ο σεβαστός μας θείος,
ο οποίος έχει και τη μεγάλη αγάπη για την αρχαία Ελλάδα αλλά και για τους πατέρες. Ήθελε μάλιστα να διδάσκονται οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ προφητικά, πολύ πριν βγουν αυτά τα θέματα και μέσα στα σχολικά εγχειρίδια, αλλά και ο πατέρ Νικόδημος Μπιλάλης, ο οποίος μας εμείζε στα αγιονικοδημικά χωρία και χωράφια και μάλιστα στο πατρικό μας σπίτι που τον φιλοξενήσαμε κατά τη συγγραφή των βιβλίων του. Είχα την μεγάλη ευλογία να του πηγαίνω τον καφέ, θα λέγαμε. Έτσι έμεινε μία εβδομάδα κυριολεκτικά άϊπνος για να συγγράψει αυτά τα έργα, τα οποία συνεχίζουμε με την ευλογία του Αγίου Πνεύματος, έστω και αναξίως. Τα έργα αυτά είναι απόδοση στην νεοελληνική των έργων του Αγίου. Εδώ μπορούμε να διαβάσουμε από τον προθιερέα θεολόγο και φιλόλογο, τον παλιό μας προϊστάμενο, τον πατέρα Ευάγγελο Πιτσουλάκη, πολύ αγαπητό στον Δήμο Παπάγου, ο οποίος μας γράφει: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε το υπέροχο βιβλίο του πατρός Αντώνιο Μπιλάλη, το οποίο φέρει τον τίτλο του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, Ερμηνεία Αποστολικών Αναγνωσμάτων όλου του Ενιαυτού. Όλα τα αναγνώσματα της βίβλου που είχε καταγράψει ο μακαριστός Άγιος Νικόδημος και στην αρχαία ελληνική γλώσσα, ο πατήρ Αντώνιος τα μεταφράζει στη σύγχρονη νεοελληνική, όχι κατά γράμμα, αλλά περιφραστικά και αναλυτικά, με παραπομπές πάντα μέσα στο ευρύτερο βιβλικό και πατερικό ορθόδοξο πνεύμα, προκειμένου να καταστήσει το νόημά του σε εύληπτο, κατανοητό, βατό και προσβάσιμο σε όλα τα πνευματικά επίπεδα των αναγνωστών του. Το εν λόγω έργο προϋποθέτει μεγάλη πνευματική ευθύνη, άρτια θεολογική κατάρτιση και πάνω απ' όλα δυνατή πίστη στον Ιησού Χριστό, η οποία συνίσταται σε έντονα προσωπικά βιώματα και εσωτερικές εμπειρίες που βιώνονται μέσα στον ορθόδοξο λειτουργικό και μυστηριακό χώρο της Εκκλησίας. Πατήρ Ευάγγελος Πιτσουλάκης, Προθιερές, Παπάγου 15 Δεκάτου 2015, ένα σχετικά πρόσφατο έγγραφο που μας έχει έρθει. Έχω εδώ και το κείμενο του πατρό Αρχιμανδίτου Νεκταρίου Χασότητας. Διαβάσουμε λίγο και με αυτό. Η γλώσσα δομημένη και γλαφυρή, ευχάριστη κατά την ανάγνωση, με πιστή απόδοση του πρωτοτύπου κειμένου. Μάλιστα πρέπει να καταγραφεί εδώ και η θετική εντύπωση που προξένησε ο πρώτος τόμος του έργου σε πολλή άριθμα αδελφότητα μοναζουσών της Αττικής, η οποία το ανακοινώσκει στην τράπεζα ως ψυχοτερπές ανάγνωσμα. Παρόμοια, πολλοί άνθρωποι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και τις ευχαριστίες τους προς τον φιλόκαλο και ακαταπώνητο συγγραφέα, μέτοχο της διδαχής των Αγίων Πατέρων, για την προσφορά του αυτή στον πνευματικό καταρτισμό τους». Πολύ ωραία. Και ακριβώς είναι ευτυχή συγκυρία, όπως τα λέγαμε, ως ιστορική, η 14η Νοεμβρίου που μας έρχεται σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού, του Πενταπόλεως, η μεγάλη γιορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ή καθώς πρέπει γιορτή, όχι αυτή την οποία η Εκκλησία μας επέλεξε να τιμήσει ως πραγματικά στήλο Ορθοδοξίας μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας, εις επίρρωση των όσων πέτυχε και των κινδύνων που είχε και έχει πάντοτε ο Ελληνισμός, και από Ανατολάς και από Δυσμών, και γι' αυτό και το έργο αυτό δεν είναι τυχαίο το ότι έκλαψε πάρα πολύ ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, όταν χάθηκε στη Βιέννη, επειδή τα κείμενα τα οποία είχε αποστείλει εκεί και όχι στη Βενετία, τυπογραφία δεν υπήρχαν στον τουρκοκρατούμενο Ελληνισμό, έτσι και την ποινή θανάτου, πατριάρχης μάλιστα είχε απαγωνιστεί για αυτό το λόγο, Κύριλλος Λούκαρης, αναφέρω, απλώς να ξέρουμε ότι συνέπεσε να βρεθούν στο ίδιο τυπογραφείο με τα κείμενα τα επαναστατικά του Ρήγα. Και κατασκεύθηκαν, και το κλάμα που έριξε ο Άγιος Νικόδημος, που χαθήκανε στα χρόνια του και μετά κυκλοφορηθήκανε τα έργα τα οποία μετά την κοίμηση του, όπως είπατε πολύ σωστά, στις αρχές του 19ου αιώνα, από άλλους Αγίους της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο οποίος ήταν και σύγχρονός του, και ο Άγιος Μακάριος Νοταράς, ο οποίος τον είχε μοιήσει πάλι αναλόγως μέσω της φιλοκαλίας και ούτω καθεξής. Και είναι και συνέχεια του έργου όλες αυτές οι παρατηρήσεις. Να μιλήσουμε, κύριε Σκινάκη, ως εκπαιδευτική λίγο, το μεγάλο παιδαγωγικό δίδαγμα το οποίο βγαίνει από την ανάγνωση όλων αυτών των έργων και θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Το πρακτικά είναι το επόμενο τετράτομο που έρχεται, η Βία των Αγίων. Εκεί πράγματι θα δούμε τον Ελληνισμό να είναι ζυμωμένος με την Ορθοδοξία εδώ και πάρα πολλούς αιώνες και να δίνει ένα τρομερό πόλεμο
αν διαβάσετε τις σημειώσεις του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το τι δυσκολίες είχαν οι νεομάρτυρες, όπως τους είχαμε διδαχθεί και στο Πανεπιστήμιο, στη Φιλοσοφική Σχολή και από τον κύριο Σκουβαρά και από τον κύριο Σπυρόρα και στην Ελληνική Φιλολογία δηλαδή, αλλά και στην ιστορία και η αξία ειδικά του έργου Νέο Μαρτυρολόγιο, το οποίο πράγματι ήταν το καλύτερο έργο της εποχής εκείνης για να σωθούν οι Έλληνες από τον αφελληνισμό, όπως κινδυνεύουμε και σήμερα πάλι με ανάλογους τρόπους. Πάτερ Αντώνη, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο τούτη στιγμή μας υπογραμμίζεται, διότι οι νεομάρτυρες είναι αυτοί οι οποίοι κράτησαν ψηλά και την πίστη αλλά και τον εθνισμό των Ελλήνων, διότι οι Έλληνες θεωρείται αυτός ο οποίος πιστεύει στον Χριστό. Δεν ήταν γλώσσα κατά κριτήρια, καθαρός θρησκευτικά, και αυτό είναι απάντηση και στο συντάκτη της νομαρχίας, τον Ανώνυμο, ο οποίος κατηγορεί τον Άγιο Νικόδημο ότι ήταν φιλότουρκος. Ο Άγιος Νικόδημος στο βαθύ σκοτάδι της δουλειάς εκδίδει το μαρτυρολόγιο, το οποίο ήταν μανιφέστο χριστιανισμού και ελληνισμού στα ζωφερά χρόνια της τουρκοκρατίας. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο ο καθηγητής Ζακυνθινός, ο γνωστός μας, έτσι είναι πανθομολογούμενο ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, έσωσε τον Ελληνισμό στα χρόνια και εκείνα τα δύσκολα της τουρκοκρατίας, αλλά και νεότεροι, αυτό που λέμε ανοιχτόμυαλοι ιστορικοί, ας είναι και από χώρους οι οποίοι είναι, θα λέγαμε, ακραίοι, όπως ο Νικόλαος Βορώνος, οι οποίοι αναγνωρίζουν πράγματι το ρόλο της Εκκλησίας και ειδικά των νεομαρτυρών, να επιμείνουμε στους νεομάρτυρες, που μου πήραν και περισσότερο χρόνο να γράψω στο καινούριο τετράτομο, γιατί ήταν ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, για παράδειγμα, ήταν ο πρώτος βιογράφος του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού. Και όταν διαβάζει κανείς το βίο του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, αναρωτιέται πού είναι αυτοί οι Έλληνες σήμερα, οι ιερείς, ένας, το έργο που έκανε, το παιδαγωγικό, να ιδρύσει, όπως λέει και ο ίδιος, δεκάδες δημοτικά και γυμνάσια, να φτιάχνουν κολυμπήθρες, να φτιάχνουν σταυρουδάκια, να δείτε τη βιβλία. Όλο αυτό το έργο, και το οποίο πράγμα τον έφερε σε αντίθεση με τις αρχές της εποχής εκείνης και τον εκτελέσανε. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λοιπόν ήταν ναυτικός και αυτόπτης του έργου του Αγίου, που τον είχε δει, τον είχε ακούσει. Ναι. Έγραψε. Είναι ο πρώτος βιογράφος, το οποίο είχε κυκλοφορήσει μάλιστα και ο πατέρ Νικόδημος σχετική έρευνα. Και θα δούμε λοιπόν τον Ελληνισμό έτσι να αγωνίζεται, ένα αγώνα ζωής και θανάτου συνέχεια μέσα στο πέρασμα των αιών και με τη βοήθεια του Θεού και των Αγίων αυτού να πετυχαίνει. Και είναι νομίζω λυτρωτικό και για την ψυχή του οποιοδήποτε Έλληνα σήμερα ζει σε αυτόν τον τόπο να διαβάσει αυτό το έργο και να μην φοβάται κανένα κίνδυνο, ούτε από Ανατολή ούτε από Δύση. Μόνο το Θεό να φοβάται, όπου Θεού να έχουμε. Το έργο λοιπόν αυτό είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, οι δύο πρώτοι τόμοι. Είναι το Κυριακοδρόμιο και Ορτοδρόμιο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είπαμε ότι χάθηκε και κάτω από καινούργιες συνθήκες ξαναβρέθηκε, και είναι χωρισμένο σε 33 κείμενα από το Ευαγγέλιο που αναγυγνώσκεται το βράδυ της Αναστάσεως, εν αρχή είναι ο Λόγος, μέχρι τις υψώσεις του Τιμίου Σταυρού και από εκεί μέχρι πάλι το Πάσχα, και έχει 33 κείμενα κάθε τόμος. Και στο τέλος υπάρχουν και ειδικά κείμενα για τη μοναχική κουρά, για το γάμο, για την εξόδιο, για ασθένειες, για εξομολόγηση κλπ. Η ερμηνεία λοιπόν, γιατί όπως ξέρουμε και σε συνέδρια που πηγαίνουμε το τονίζουμε, έχουν πάει και στο Κολυμπάρι πρόσφατα Ορθοδοξία και Λογοτεχνία το Μάιο φέτος, δεν είναι αυτό το οποίο το ζητούμενο, όπως κάνουν στο εξωτερικό οι Προτεστάντες, θέμα μετάφρασης. Εμείς θέλουμε να μας πούνε μόνο οι πατέρες μπορούν να το πετύχουν αυτό, όπως το τονίζει και ο Άγιος ο Παλαμάς, τι θέλει να πει ο ποιητής. Και αυτό το πετυχαίνω μόνο αγιοπνευματικά. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή κατά λέξη μετάφραση, μας ενδιαφέρει η ερμηνεία, η σωστή ερμηνεία, η απλανής. Και μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το υπόλοιπο μισό όπως βλέπετε μπροστά σας, τρίτο και τέταρτο τόμο, έχει αποδώσει και τα αποστολικά αναγνώσματα, πάλι με ευλογία του Μακαριωτάτου το σύνολο έργο, όπου εκεί μέσα έχει συμπεριλάβει, και αυτό είναι το συγκλονιστικό, όλους τους προγενέστερους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι πληρέστατο δηλαδή το έργο. Συνοψίζει όλη την πατερική παράδοση. Πάνω στα αποστολικά αναγνώσματα που διαβάζουμε όλο το χρόνο. Μεγάλες γιορτές, έτσι και στους Αγίους και σε δεσποτικές. Και είναι 33 πάλι κείμενα. Στον τρίτο τόμο 33 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο χωρισμένα. Και όλα μαζί απαρτίζουν αυτή την ενότητα.
Αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η χρησιμότητα των έργων αυτών? Φαντάζομαι που θα είναι πολύτιμο έργο στους ιεροκήρυκες, πολύτιμο εργαλείο θα λέγαμε, πρώτης χρήσεως στους ιεροκήρυκες, στους ιερείς, σε αυτούς που ασχολείται με το κηρυγματικό έργο. Τι έχετε να μας πείτε για τη χρησιμότητα, την πρακτική καθαρά του έργου αυτού στο χώρο της Εκκλησίας? Εγώ δεν έχω να πω τίποτε, ο ελάχιστος όπως υπογράφω, και μάλιστα και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης υπογράφει όλα αυτά τα έργα του, τα πραγματικά συγκλονιστικά, ως ελάχιστος μεταφραστής. Εγώ είμαι ακόμα πιο ελάχιστος, συγκρινόμενος με τον Άγιο προς Θεού. Ο Μακαριότατος όμως έχει βάλει τα πράγματα στη θέση τους, και γι' αυτό αρχίζουμε και τελειώνουμε με τον Μακαριότατο, που τονίζει ότι ο λαός του Θεού ωφελείται τα μέγιστα από την ανάγνωσή του και δει στη δύσκολη και ζωφερή εποχή μας. Αλλού πάλι τονίζει σε άλλο προλογό του ότι είναι ένα ισχυρό όπλο για τα ταμεία του προσευχομένου λαού, ο αποστολικός λόγος όπως είναι δοσμένος, και οπωσδήποτε και ο κύριος Κορναράκης έχει να μας δώσει και αυτό στην κατάθεσή του, ο Υιός, ο Κωνσταντίνος, ένα απόσπαστο τμήμα πνευματικής αγωγής και αγωνίας και προσευχητικής εμπειρίας. Μάλιστα. Είναι λοιπόν και προσευχή οπωσδήποτε, αλλά και μία αυτογνωσία, γιατί δυστυχώς αυτό το οποίο τονίζεται ευρέως, αλλά δεν εφαρμόζεται, δύσκολα εφαρμόζεται. Άλλωστε εμείς ως Έλληνες το έχουμε ξεπεράσει αυτό το κόμπλεξ, αυτό το σύμπλεγμα που λέμε στην ψυχολογία, ούτε ανωτερότητας ούτε κατωτερότητας, γυράσκω αδιδασκόμενος. Λοιπόν, όσο και να ασχολούμαστε με αυτά τα έργα, όλο και περισσότερο θα είναι η ωφέλεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Πόσο μάλλον που είμαστε ακατήχητοι περισσότεροι. Το έργο της κατήχησης, όπως ξέρουμε, έτσι είναι πάντοτε λήψη. Δηλαδή όλοι αυτοί οι παράγοντες, η οικογένεια, αν δείτε με τι ασχολείται στο 24ωρο, το σχολείο σήμερα που περνά και αυτό μια σχετική κρίση, και ο κόσμος πώς ζει με όλα αυτά τα σύγχρονα και παλιά και θα λέγαμε και αυριανά προβλήματα, τα οποία μεταβιβάζουμε στους νέους ανθρώπους, και τα παιδιά δεν έχουν από πουθενά έτσι να πιαστούν. Είναι λοιπόν για όλους χρήσιμο, και όπως τονίζεται και ήδη από τον πρώτο τόμο, από τον ίδιο τον μεγάλο ιεράρχη και διευθυντή της Ρεζαρίου. Είναι ωφέλιμο σε όλους. Και μάλιστα θα λέγαμε αυτά τα αποστολικά κηρύγματα, θα έπρεπε οι χριστιανοί κάθε Σάββατο να το έχουν ως ανάγνωσμα, έτσι ώστε να έχουν και οπτική και ακουστική εμπειρία στο ναό. Θέλετε να μας πείτε τίποτα πάνω σε αυτό? Βεβαίως. Είναι ένα όχι θεολογωμένο, το τονίζω όποτε κηρύττω, αυτό το περίφημο σκόλοψη στη σάρκα. Ή επίσης το ότι έφτασε μέχρι τον Παράδεισο, ναι, ο Απόστολος Παύλος, όπως ακούσαμε προχθές, ή ότι τον εξέλεξαν από τη χιλιά της μητέρας του. Οι παρατηρήσεις που κάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πάνω σε αυτά που συζητάμε, και ως εκπαιδευτική συνέχεια και ως γονείς και ούτω καθεξής, και ως ιερείς εννοείται και πνευματική πολύ περισσότερο. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λοιπόν κάπου, λέει, γιατί κάθεστε και ασχολείστε με τα παιδιά σας, αν δείτε αυτό το τρεχαλιτό που γίνεται τις καθημερινές και όχι μόνο, να πάνε να μάθουν τα παιδιά κάποια πράγματα τα οποία τελικά θα αποδειχτούν όχι απλώς άχρηστα αλλά και επικίνδυνα για το μέλλον τους. Την εποχή εκείνη λέει κάθεστε, λέει, και δίνετε χρήματα. Άκουσον, επί τουρκοκρατίας, να έχουμε το δυνάστη, τον ξένο ή βενετοκρατίας, αν θέλετε έτσι με τους λατινόφρονες, και να δίνουν χρήματα να μαθαίνουν τα παιδιά τους, τι λέτε, τουρκικά. Μάλιστα. Και φραντζέζικα. Και να μην μαθαίνουν, λέει, την Ορθόδοξη πίστη, με αποτέλεσμα μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά να είναι οπωσδήποτε δυστυχισμένα, οι επιλογές που θα κάνουν θα είναι, καταλαβαίνετε. Και αυτό επαναλαμβάνεται στις μέρες. Και επαναλαμβάνεται στις μέρες μας. Και τότε, λέει, θα χτυπάτε δύο φορές το κεφάλι σας, οι γονείς, με αυτή τη λάθος επιλογή. Λίγο περισσότερο, λοιπόν, να αφιερωθούμε στην παιδεία και στην αγωγή, την ελληνική και χριστιανική, όπως μας την έχουν παραδώσει οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ακούσαμε, μάλιστα γι' αυτό μπείτε και σε αυτόν τον κόπο να βγει αυτό σαν εγκυκλοπαίδεια, 12 τόμοι σε τόσο σύντομο χρόνο, να μπορεί ο καθένας να αντλήσει απλανή μηνύματα ορθοδοξίας σύγχρονα, να μεγαλώσει όπως 30 χρόνια διακονήσαμε την παιδεία και την Εκκλησία μέχρι στιγμής.
Δεν μου λέτε, ετοιμάστε για το συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου. Ακριβώς. Για κάθε μιλήστε μέρα, κάθε μέρα λοιπόν, εκεί πάλι ο Άγιος Νικόδημος είχε κάνει ένα τιτάνιο αγώνα. Είπαμε ότι τον εμίζε ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου μέσω της φιλοκαλίας να ασχοληθεί λίγο με τα πατερικά και από τότε δεν βγήκε. Και είναι χαρακτηριστικό στον πρώτο βιογράφο του που αναφέρει ότι όλη τη ζωή ο Άγιος Νικόδημος ως μοναχός και συγγραφέας, γι' αυτό τον τιμά άλλο στη Εκκλησία μας, ήταν σε δύο ασχολίες. Ή έγινε το κεφαλάκι του κατά την αριστερή του πλευρά, ξέρετε ποιο είναι το σημείο του σώματος, είναι να ασχολείται με την καρδιακή νοερά προσευχή, ή συνέγραφε. Ακατάπαυστα. Και επίσης ένα άλλο που πρέπει να τονίσουμε, η μεγάλη αγάπη του Αγίου Νικοδήμου και για τους αρχαίους Έλληνες και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και εννοείται πολύ περισσότερο του Αγίου Νεκταρίου. Δεν υπάρχει δηλαδή αντίφαση μεταξύ Ελληνισμού και Χριστιανισμού όπως και αναφέρουν να το παρουσιάζουν κάποιοι σήμερα. Μάλλον να τους δώσουμε το ακαταλόγιστο. Υπάρχει σύνθεση. Μάλλον σύνθεση και όχι αντίθεση. Ναι. Όπως είναι ένα απλό παράδειγμα, μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για το τι μπορούμε να δώσουμε εμείς στο Θεό και τι μας δίνει εκείνος. Μας δίνει τα πάντα, μας δίνει τον ουρανό. Λοιπόν, εμείς τι έχουμε, να του δώσουμε τίποτε. Και παίρνει μια εικόνα από την Ιλιάδα. Είστε και φιλόλογος, θα καταλάβετε. Στη Ζήτα λοιπόν ραψοδία, εκεί λοιπόν δείχνει τον Γλαύκο αντίπαλο με τον Διομήδη να σταματάνε τη μονομαχία, την περίφημη αυτή, και να ανταλλάσσουν τα όπλα τους. Και λέει ο ένας δίνει τα χρυσά και ο άλλος δίνει τα χάλκινα. Ναι. Τέτοια σύγχυση είχαν. Αλλά εννοεί εδώ πέρα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εμείς τι έχουμε να δώσουμε στο Θεό. Ναι. Τίποτα, ανθρώπινο. Και μας δίνει χρυσάφι, πνευματικό. Ναι. Και με τέτοιου είδους αναφορές συνέχεια έτσι ποικίλει το λόγο. Δηλαδή λέει μέσα ταιριάζει εδώ το του Αριστοτέλους, το του Πλάτωνος. Κάνει συνέχεια αναγωγές. Και ο Άγιος Νικόδημος Αγίου πολύ περισσότερο. Και ο Άγιος και περνάει πολύ ιδίραθεν γραμματεία μέσω των έργων του Αγίου Νικοδήμου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα και του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Σε μια εποχή που δεν ακούγονταν τίποτα γι' αυτά. Είναι αυτό που έλεγε και ο γνωστός μας Αλήπασσας. Εσείς μπρέι Ρωμή κάτι σκαρώνετε. Δεν βαφτίζετε πια τα παιδιά σας Γιώργο, Γιάννη, Κώστα κλπ. Ακούω κάτι παράξενα ονόματα. Αλέξανδρος, Αλκιβιάδης, Μιλτιάδης, ήταν από τότε. Μάλιστα. Που είχαν βρει αυτό το νήμα, αυτή τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού και ετοιμαζόντουσαν αναλόγως. Ο Κοραής με την έκδοση των αρχαίων Ελλήνων και το καθεξής. Ή στα Ακρόπορα που βάζανε τους ήρωες της αρχαιότητας. Μάλιστα. Και ο Άγιος Νικόδημος Αγίου αυτό ακριβώς τονίζει, ότι είναι ακριβώς μέσα στην ελληνική φυλή, θα λέγαμε. Ας μου επιτραπεί αυτή η λέξη, το να τιμάμε ενδόξους άνδρες της ιστορίας. Ναι. Και αυτό είναι ο επαινός τους. Και το ίδιο συνεχίσαμε από τους ήρωες, θα λέγαμε, του Ομήρου, περάσαμε στους ήρωες της Εκκλησίας μας. Και ο Άγιος Νεκτάριος που ολοκληρώνει, που λέει ότι ο Ελληνισμός, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, είναι οδηγός και παιδαγωγός εις Χριστόν, στον Χριστιανισμό. Αυτούς που παιδαγώγησε τους Έλληνες και τους οδήγησε στην αληθή πίστη του Χριστού. Λοιπόν, αγαπητέ Πάτερ Αντώνιε, σας έδωσε πληρώτη ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία αυτά μας είπατε. Ευχόμαστε να σας έχουμε και άλλη μια φορά, εφέτος, γιατί πρώτο Θεός και τα υπόλοιπα χρόνια θα τα πούμε, πρώτο Θεός να είμαστε καλά βέβαια, να μιλήσουμε για την Ιπατία. Έτσι γύρω στην Άνοιξη θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετούμε, ανανεώνουμε την εκπομπή μας, το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.